Τώρα θα περάσουμε στο λόγο, θα δώσουμε στους εκπροσώπους των κομμάτων. Θα γίνει μια αλλαγή στη σειρά, γιατί ο κύριος Παπάς έχει ζητήσει να μιλήσει πολύ σύντομα, γιατί έχει υποχρέωση να φύγει. Θα πάρει το λόγο και αμέσως μετά θα πάμε με τη σειρά που έχουν τα κόμματα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους κυρίους και τις κυρίες οι οποίες θα μιλούσαν πριν από μένα. Να ευχαριστήσω επίσης τις αξιότιμες κυρίες, νέες και επιστήμονες για την παρουσία τους στη Γερουσία και τους κύριους υπουργούς. Σας άκουσα με προσοχή. Ήσταν κατοπιστικές και οι δύο. Ειδικά η δευτέρα ομιλήτρια ήταν χυμαρόδης, ξέφυγε και λίγο από τον χρόνο. Δείχνοντας εν πάση περιπτώσει και την πίστη του και τη ζέση ενός νεοφώτιστου. Με την πίστη του νεοφώτιστου θέλω να προσφέρω στο αντικείμενό σας. Δεν το λέω περιπαικτικά με διάθεση. Εν πάση περιπτώσει, οι θέσεις του κινήματός μας για τα θέματα υγείας είναι γνωστές και δεν χρειάζεται να τις αναλύσω, ούτε να τις... Δεν θα προσφέρω κάτι στην Επιτροπή μας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι χθες, την ώρα που εγώ υποτίθεται ότι είχα συλληφθεί, έτσι μετέδιδαν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, δέχθηκε ένα τηλέφωνο από έναν γνωστό μου τηλεφωνικά, Θεσσαλονικαία, ψηφοφόρο της Χρυσαυγής. Μου λέει: Χρήστο, είχα σήμερα ραντεβού στο νοσοκομείο και έφαγα πόρτα. Μου λένε τέλος Ιουνίου. Είχε κλείσει ραντεβού πριν από μήνες, ήταν για τη χθεσινή ημέρα. Λέω: Φίλε μου, τι να σου πω, τι να σου κάνω. Εγώ ούτε στη Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να έρθω. Αλλά και ερώτηση να κάνω, δεν θα μου απαντήσει. Δεν θα μου απαντήσουν από το Υπουργείο Υγείας. Λέω: Γιατί έγινε αυτό. Μου λέει: Ξέρεις, τον Παπαγεωργίου μου είπαν ότι έχει φύγει προσωπικό για την έκτατη κατάσταση στην Ιδωμένη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και, και την ίδια πληροφορία είχα από γνωστό μου της Ενώσεως, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, της Ενώσεως Στρατιωτικών Περιφερειών Υπήρου, που μου λέει: Χρήστο, οι μονάδες έχουν αδειάσει από στρατιωτικούς γιατρούς. Θέλω να πω ότι αναλαμβάνεται ένα τομέα ο οποίος έχει τεράστιες δυσκολίες και κλείνω και λέω ότι για μας η υγεία, αν θέλετε, είναι και δείκτης της παιδείας ενός λαού. Γι' αυτό και το σύνθημα το οποίο κάποιοι αριστεροί, πλέον μνημονιακοί και υπουργοί και οπαδοί του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως το ξεχνούν, το σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία, βάζω μέσα και την υγεία στο παιδεία, για μας είναι επίκαιρο, για μας σημαίνει ψωμί είναι η εργασία, παιδεία είναι η μόρφωση και η υγεία του λαού μας και ελευθερία είναι η ασφάλεια και η εθνική ανεξαρτησία που πρέπει να αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε εμείς ως εθνικιστικό κίνημα σαν όραμα επιτέλους να έρθει στην Ελλάδα, διότι ήταν όραμα των αγωνιστών του 21, δυστυχώς δεν έγινε πραγματικότητα. Κύριοι Υπουργοί, το θέμα της υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι πυλώνας για να είναι ένα κράτος ανεξάρτητο. Λοιπόν, έχει γίνει πάρτι εκατομμυρίων στην παιδεία πριν την κυβέρνησή σας. Μακάρι να μπορέσετε να φέρετε μια τάξη, δεν θα πούμε όχι, προσφορά θα κάνετε. Έχω τις αφιβολίες μου αν θα τα καταφέρετε. Θέλω να πω κάτι προσωπικά σε εσάς τους δύο. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα και είναι και θέμα, αν θέλετε, κοινοβουλευτικής τάξης να απαντάτε στις ερωτήσεις που σας κάνει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου η Χρυσή Αυγή. Το να έχετε κάποιες απαντήσεις τέτοιες, το έχουμε πει και στη διάσκεψη των Προέδρων, έχει συμφωνήσει και ο Πρόεδρος με την τοποθέτησή μου, είναι εντελώς αντιδημοκρατικό, ακυρώνει και τσαλακώνει, αν θέλετε, και την εικόνα σας ως υπουργούς. Και κύριε Πολάκη, και την καταγωγή σας. Οι Κρήτες είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Έτσι, ελεύθερα, ελεύθεροι άνθρωποι. Και τους αγαπάω. Και αν θέλετε, ως Υπηρώτης, οι Κρήτες προσέφεραν στην απελευθέρωση της Υπήρου και είναι ραχοκαγαλιά της πατρίδας μας. Λοιπόν, γιατί εσείς... Όχι τέτοιο διάλογο, παρακαλώ, κύριε... Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση, δεν έχει να κάνει με τις κυρίες. Η γνώμη μας, αυτό που λέμε στις ψηφορίες στην Βουλή, που λέμε ναι, όχι, εμάς είναι παρόν, δεν έχει να κάνει ούτε με την επιστημοσύνη σας, ούτε με την προσωπικότητά σας. Είναι πολιτική τοποθέτηση και δηλώνουμε ουδέτερη, ούτε θετική, ούτε αρνητική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστούμε κύριε Παπά. Πάμε τώρα με τη σειρά την κομματική, την κοινοβουλευτική.